Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και ποιος ο δικός σας ο ρόλος σε όλη αυτή τη διοργάνωση. Καταρχάς είναι μια ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο γεγονός που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία της UNESCO. Παρουσιάζει την ελληνική γαστρονομία σε 180 χώρες. Παράλληλα και άλλες χώρες, 18 χώρες από την Ευρώπη παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Και σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε πάρα πολύ την UNESCO Ελλάδος και ειδικά την UNESCO Πυρίως και Νήσων, που είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάσω τα ελληνικά προϊόντα. Το βασικό στοιχείο είναι ότι μέσα σε αυτό το γεγονός έβαλα την πινελιά μου να παρουσιάσω το ζακυνθινό παστέλι. Και σήμερα ειδικά είχαμε μια πολύ μεγάλη αναγνώριση, ότι όλοι ξέραν τη Ζάκυνθο, ξέραν το Ναυάγιο. Και επειδή υπάρχει, είναι άνθρωποι της UNESCO, ξέραν και ακόμα και τον πολιτισμό μας και τον Διονύσιο Σολωμό, που είναι πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας μεταφέρετε, κύριε Μουζάκη. Να πούμε ότι βλέπουμε παράλληλα τις φωτογραφίες. Είναι μεταμόρφωση, λέγεται το πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της UNESCO, η οποία κάθε χρόνο πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, ναι, το οποίο θα παρουσιάζει ένα περιοχή. Φέτος είχαμε την χαρά να είναι στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και είναι πάρα πολύ καλή φιλοξενία και έχει πάρα πολύ καλό και επειδή κυκλοφορώ αυτό τον καιρό στην Ρουμανία, όλοι μου λένε, ξέρουν από Ελλάδα, ξέρουν και από Ζάκυνθο. Αυτό είναι πολύ ωραίο στοιχείο για μας. 18 χώρες μας είπατε ότι συμμετέχουν. Βλέπουμε τις φωτογραφίες από την δημιουργία σας, το παστέλι λοιπόν, το ζακυνθινό, με μέλι δικό μας εδώ του νησιού, το ζακυνθινό μέλι, έτσι. Ωραία, αυτό είναι το επόμενο στοιχείο. Υπάρχει το καλοκαίρι, είχα πάρει μαζί μου πριν λίγο καιρό μέλι, ζακυνθινό, και παρουσιάσαμε και τους άρεσε και πάρα πολύ το προϊόν το μέλι. Mm-hmm. Ποιες άλλες χώρες έτσι θα λέγατε ότι κλέβουν εντός εκτός εισαγωγικών την παράσταση? Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη χαρά που είναι άλλες 18 χώρες από την Ευρώπη. Είναι από την Πορτογαλία, είναι από την Ιταλία, είναι από την Ρωσία, είναι από Γερμανία και πολλοί διάφορες χώρες. Μολδαβία κλπ. Μάλιστα, τώρα. Αλλά η χώρα η οποία που... Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε αυτή την σύνδεση. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα καλύτερα. Να μας πείτε τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Είναι βεβαίως. Το πρόγραμμα είναι ότι αυτό που είναι, θα γίνει το παγκόσμιο συνέδριο της Ομοσπονδίας της UNESCO, το οποίο σε αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω τη μεσογειακή ελληνική γαστρονομία και θα έχω μια ομιλία με όλους τους πρόεδρους της UNESCO, το οποίο θα είναι χαρά πολύ, γιατί είναι βασικό στοιχείο ότι θέλουμε να προωθήσουμε όσο με περισσότερο την ελληνική μεσογειακή διατροφή.